Κυρίες και κύριοι, χαίρετε. Είναι η εκπομπή γεωπολιτικά. Μία περίληψη των κυριωτών γεωπολιτικών εξελίξεων στην Ελλάδα, την Κύπρο, την ευρύτερη περιοχή, αλλά και σε ολόκληρο τον κόσμο. Η σημερινή μας εκπομπή θα είναι μια εκπομπή διαφορετική από όλες τις άλλες που έχουμε κάνει το χρόνο της ζωής αυτής της εκπομπής. Όταν ξεκίνησε η Ελληνική Επανάσταση, ήταν ένα γεγονός στο οποίο δεν πίστεψε κανείς οι μεγάλες δυνάμεις, η Ιερά Συμμαχία δηλαδή, ήταν αντίθετες στην Ελληνική Επανάσταση, στην Επανάσταση, στην Ελληνική Επανάσταση. Κανείς δεν πίστευε ότι αυτό το εγχείρημα θα πετύχει. Όμως τελικώς πέτυχε και όπως έδειξε η ίδια η ιστορία, αποτελεί ένα από τα κυριότερα γεωπολιτικά γεγονότα του 19ου αιώνα, με δεδομένο ότι με την επιτυχία της Επανάστασης και την ίδρυση του, ε, του νεοσύστατου τότε ελληνικού κράτους ξεκίνησε καταρχάς το ξύλωμα της Οθωμανικής Αυτοκρατορίας που ολοκληρώθηκε με το τέλος του Πρώτου Παγκοσμίου Πολέμου τότε που η Ελλάδα που είχε δημιουργήσει το πρώτο κράτος-έθνος μοντέλο διαλύθηκαν τρεις αυτοκρατορίες και είχαμε την ίδρυση των εθνικών κρατών που υπάρχουν μέχρι σήμερα στην Ευρώπη. Άρα, ναι, η ελληνική επανάσταση ήταν η απαρχή πολύ σοβαρών, πολύ σημαντικών γεωπολιτικών εξελίξεων που καθόρισαν, αν θέλετε, και την εικόνα που έχει σήμερα τουλάχιστον η Ευρώπη και η Μέση Ανατολή. Γι' αυτό το τεράστιο, αυτό το εξαιρετική σημασία στο ιστορικό ζήτημα, ε, απευθύναμε την πρόσκληση και είχε την καλοσύνη να αποδεχθεί την πρόσκληση ο διδάκτορ ιστορίας, κύριος Μελέτης Μελετόπουλος, ο οποίος κατέχει το θέμα και θα μας διαφωτίσει για τις ιστορικές, παύλα γεωπολιτικές πτυχές αυτού του τρομερά σημαντικού ε, γεωπολιτικού ζητήματος που ήταν η εξέγερση των Ελλήνων το 1821. Κύριε Μελετόπουλε, καλώ ήρθατε στην εκπομπή μα. Καλησπέρα κύριε Γαλεντερίδη, ευχαριστώ για την πρόσκληση και χαιρετίζω του τηλεθέατέ σα. Ναι, θα ήθελα να ξεκινήσουμε κύριε Μελετόπουλε από κάπου πρέπει να βάλουμε το σημείο αναφορά. Θα το τοποθετήσουμε στα ορλοφικά και στην συνθήκη του Κιουτσούκα NRG που συνδέονται, τα ορλοφικά συνδέονται με την εκστρατεία τη Μεγάλη Εκατελήνη τότε στη Βεσσαραβία και σε άλλε περιοχέ και κατέληξε στο Κιουτζό ποιο... Καϊναρζή. τι ήταν τα ορλοφικά και ε, ποιο ο ρόλος της συνθήκης του Κιουτζό Καϊναρζή μετέπειτα στην ε, οργάνωση και την έναρξη της Ελληνικής Επανάστασης. Τα ορλοφικά έχουν δύο παράλληλες διαστάσεις. Η μία είναι η προσπάθεια της Ρωσίας να υποκινήσει επανάσταση στη Βαλκανική των ελληνικών πληθυσμών εναντίον της Οθωμανικής Αυτοκατορίας, ώστε να διευκολυνθεί η Ρωσία να προωθήσει τα στρατηγικά τη συμφέροντα στον Εύξηνο Πόντο. Και που, όπως τότε, και έγινε, που τότε ο Εύξηνο Πόντο ήταν στην κυριολεξία Οθωμανική το Λίμνη. Το καθαρά Οθωμανική Λίμνη. Λοιπόν, παράλληλα, όμω, τα Ορλοφικά είναι και μια μεγάλη ελληνική επανάσταση. Αντίστοιχη εμβέλεια με το 1821. Δηλαδή, ε, έχουμε, ας πούμε, ε, ανατροπέ τη Οθωμανική κυριαρχία σε πολλέ περιοχέ, κυρίω στη Νότια Ελλάδα. Έχουμε μεγάλη επανάσταση στην Κρήτη. Έχουμε μαζική παλαϊκή συμμετοχή. Είναι μια μεγάλη επανάσταση, η οποία που όμως, Ξεκίνησε από τη Χιμάρα, όλε οι δυτικέ αυτέ ακτέ περιοχέ και αυτά είναι μέχρι τη Δυτική Κρήτη. Βεβαίω. Λοιπόν, αυτή η επανάσταση απέτυχε για διάφορου λόγου. Στην ουσία δεν υπήρχαν οι συνθήκε του 1821 που θα τι πούμε μετά. Ούτε και κατάλληλη προετοιμασία. Ε, δεν υπήρχε προετοιμασία, δεν υπήρχε ηγεσία. Φιλική εταιρεία. Δεν υπήρχε φιλική εταιρεία, δεν υπήρχε Ε, Επομένω. Ήταν μοιραίο να αποτύχει και να ακολουθήσει αυτό το φοβερό κύμα σφαγών από τι τουρκαλβανικέ ορδέ που εξαπέλυσαν οι Τούρκοι εναντίον τη Ελλάδα. Θέλω εδώ απλώ να σημειώσω ότι ο Σουλτάνο, στο πολεμικό συμβούλιο που συγκάλεσε, διέταξε αρχικά τη γενική σφαγή όλων των χριστιανών τη Οθωμανική Αυτοκατορία. Γλιτώσαμε παρατρίχα, διότι ο αρχηγό του στόλου ε, του είπε ότι ε, εάν σφαγιάσουμε του Έλληνε, ποιο θα το χαράτσι. Αυτή είναι η πιο ας πούμε, παραγωγική κοινωνική ομάδα τη αυτοκρατορία. Και ο Σουλτάνος εκάμφθη και τα αντίπεινα έπληξαν μόνο την Πελοπόννησο και τη Στερεά Ελλάδα. Αλλά αυτό το γεγονό υπήρξε καταλητικό για την περαιτέρω πορεία Προ την Ελληνική Επανάσταση για πολλού λόγου, διότι, α πούμε, έφερε την συνθήκη του Κιουτσού Καναρτζή 1774, με την οποία η Ελ. Εφέθησαν... 1771 ξεκινάνε τα ορλοφικά. 1774 ναι. φτάνει ο Οθωμανικό στρατό στο χωριό Κιουτσού Καναρτζή τη σημερινή Βουλγαρία, όπου εκεί, για να μην φτάσουν οι Ρώσοι στην Κωνσταντινούπολη, ο Σουλτάνο υπογράφει τη συνθήκη του Κιουτσού Καναρτζή. Με αυτή τη συνθήκη, οι Χριστιανοί Ορθόδοξοι τη Οθωμανική Αυτοκρατορία Τίθενται υπό την προστασία των Ρώσων έχουν το δικαίωμα να εγγράφονται στα ρωσικά νεολόγια. Ε, τα πλοία τους μπορούν να έχουν κανόνια για να αντιμετωπίσουν την πειρατεία. Ε, και έτσι από αυτή τη συνθήκη στην ουσία βγαίνει ένα εμπορικό. Παύλα. Ε, ε, παύλα, πολεμικό, πολεμικό στόλο. Χωρί τον οποίο δεν θα μπορούσε να γίνει η Επανάσταση. Διότι η Επανάσταση επέτυχε, διότι υπήρχε ο τρινήσιος στόλο. Κυρίω υπήρχαν και άλλα νησιά, αλλά κυρίω τα τρία νησιά Ήδρα, Σπέτσε και Ψαρά. Ο οποίο εμπόδιζε. Τι συστηματικέ προσπάθειε των Τούρκων να στείλουν το στόλο του από τον Τζεσμέ ή από τα Δαρδανέλια στην Πελοπόννησο για να κατασταλεί η Επανάσταση. Αυτό λοιπόν δεν μπόρεσαν να το κάνουν, διότι υπήρχε αυτό ο εμπειροπόλεμο στόλο που είναι προϊόν τη συνθήκη του Κιουτσού Καναρτζή. Να πούμε στου τηλεθέατε ότι με την αλβανοκρατία που επακολούθησε ε, την εξέγερση των, των Ορλοφικών έχουμε ε, την φυγή δεκάδων χιλιάδων Ελλήνων και των νησιών, κυρίω όμω τη Πελοπονίσου, στο Τσεσμέ, στα Βουρλά, στο Σεβδίκιοι ε, και σε άλλε περιοχέ και σε άλλες περιοχές της Μύρνης, ευρύτερης της Μύρινης, που αυτές αποτέλεσαν και ένα μεγάλο κομμάτι του πληθυσμού που στη συνέχεια ανταλλάχθηκε το 1000... Ο πρώτος μεγάλο μεγάλος επικισμός της Δυτικής Μικράς Ασίας από Έλληνες αρχίζει ακριβώς μετά τα Ρολοφικά. Είναι αποτέλεσμα των ορολοφικών. Μάλιστα. Άρα ε, ποιο ήταν αυτός που κατόρθωσε και πέτυχε αυτές τις, ε, στη συνθήκη του, του αυτές τις ευνοϊκές και για τον Τζάρο, αλλά και για τους χριστιανούς και τους Ορθόδοξους, για τους Έλληνες στις συνθήκη του Κιουτζού Καϊναρτζή. Κοιτάξτε, η υποτιμημένη και θα έλεγα δυσφημισμένη φαναριώτικη ε, διοικητική αριστοκρατία της Κωνσταντινούπολης. Οι Ψιλάντες, και γενικά όλοι αυτοί οι άνθρωποι που είχαν θέσει στο θωμανικό κράτο, μεγάλο δραγωμένο ο Στόλου, ε, μεγάλο δραγωμένο τη Πύλη, οι βοηβόδε τη Μολοδοπαϊκή, υπήρχε μια ελληνική διοικητική ομάδα ισχυρή, η οποία βεβαίω τελούσε υπό τη, τη συνεχή απειλή εξόντωση από τον Σουλτάνο, αλλά η οποία προωθούσε από τι ισχυρέ θέσει που κατήχε τα ελληνικά εθνικά συμφέροντα. Ε, Αυτέ οι ρήτρε οι ευνοϊκέ. Μπήκαν στη συνθήκη του Κιουτσούνε Κανεριζί από τον Ιψηλάντη εκείνη. Τον Αλέξανδρο Ιψηλάντη. Τον παππού του του, του Αλέξανδρο Ιψηλάντη που έκανε την Επανάσταση. Και να προχωρήσουμε λοιπόν. Ιδρύεται, φεύγουν οι Έλληνε πλειοκτήτε, πηγαίνουν στην Οδυσσό, όπου υπήρχε ένα λιμεναρχείο ρωσικό, και εκεί εγγράφουν τα πλοία του στον α πούμε το σημερινό νιογνώμονα τη Ρωσία. Σηκώνουν ρωσική σημαία και πλέον κυκλοφορούν ελεύθερα με κανόνια πάνω στα πλοία τους, τα οποία αποτέλεσαν συνέχεια τον πολεμικό στόλο της Επανάστασης. Τι επακολούθησε, τι προηγήθηκε της 25ης Μαρτίου και αναφέρομαι κυρίως στην προετοιμασία που συνίσταται κυρίως στην ίδρυση της φιλικής εταιρείας. Μω, κοιτάξτε, καταρχήν αυ αυτός ο μισός αιώνα, δηλαδή 1770-1821, είναι ο αιώνα κατά τον οποίο συντελείται στη Δυτική Ευρώπη η βιομηχανική επανάσταση. Οι Έλληνε λοιπόν, τη Οθωμανική Αυτοκρατορία εποφελούνται και δημιουργούν δίκτυα μεταφορά ημικατεργασμένων προϊόντων στη Δύση με αποτέλεσμα να αποκτήσουν τεράστια οικονομική δύναμη. Δηλαδή τα αμπελάκια, τα μπαντεμοχώρια, τα ζα... όλα αυτά τα αυτοί οι συνεταιρισμοί που δημιουργήθηκαν, δημιουργήθηκαν με σκοπό να εκμεταλλευτεί ο υπόδειλο Ελληνισμό στη βιομηχανική επανάσταση. Άρα, συσσωρεύεται στον Ελληνισμό κάποιο πλούτο. Και οι βλάχοι τη Σιάτιστα και τη Κοζάνη, όλοι αυτοί. Αυτή με τα καραβάνια που πηγαίνανε στη Δύση, ναι. κτλ. Λοιπόν, δημιουργείται λοιπόν μια διασπορά ελληνική ε, ω προϊόν αυτή τη επαφή ελα... των Ελλήνων τη Οθωμανική Αυτοκρατορία με την Ευρώπη, ε, η οποία στι χώρε που υπάρχει, δηλαδή στην Τεργέστη, στη Βιέννη, ε, στην Πετρούπολη, στο Παρίσι, στη Βουδαπέστη, στη Βουδαπέστη ε, έτσι, κτλ., στη Βενετία, ε, δημιουργεί μια. Α ας πούμε πνευματική, εκτός από τον πλούτο της, δημιουργεί μια πνευματική ζωή η οποία επικεντρώνεται γύρω από, την εθνική, από το αίτημα για την εθνική ανεξαρτησία. Έτσι, και βλέπετε όλοι αυτοί οι μεγάλοι ε, διανοούμενοι τη εποχή. Ο Ρίγα Φεραίο κτλ. δρούν εκεί. Εκεί γίνονται τυπογραφία, εκεί τυπώνονται, α πούμε. Δηλαδή είναι... έπαιξε ρόλο αυτή η οικονομική ακμή και στην εθνική πνευματική ακμή και στην εθνική αφύπνιση. Παράλληλα, την ίδια εποχή αυτή, αυτό το μισό αιώνα τον κρίσιμο, ε, υπάρχουν και άλλα πράγματα. Α πούμε, δρά ο Κοσμά ο Ετολό, ε, ο οποίο είναι ένα εθναπόστολο ε, που ανακόπτει του εξισλαμισμού και μεταφέρει στου Έλληνε την μεταφυσική πεποίθηση ότι ε, θα έρθει η απελευθέρωση με κάποιο μαγικό τρόπο που δεν τον βλέπανε εκείνη την εποχή ορθολογικά οι υπόδουλοι Έλληνε, βυθισμένοι α πούμε στη δουλεία. υπάρχουν μεγάλε στρατιωτικέ προσωπικότητε. Ε, ε η μεγαλύτερη είναι ο Κωνσταντίνο Κολογοτρόνη. Επισκιασμένο Δικαίω από τον Θεόδωρο Κολοκοτρώνη. Αυτό είναι ο πρώτο που συλλαμβάνει την ιδέα μια ελληνική επανάσταση. Είναι αυτό ο οποίο όταν οι Οθωμανοί. είχαμε για 10 χρόνια αλβανακρατία στην Πελοπόννησο μετά το Ορλοφικά. Και κατόρθωσαν οι Οθωμανοί και έκαναν συμφωνίε γραπτέ με του οπλαρχηγού που υπήρχαν στα βουνά. Ο μόνο που δεν υπέγραψε ήταν ο Κωνσταντίνα Κολοκοτρόνη ε. και το πλήρωσε μετά με το ε, κεφάλι του. Που... Τον, 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 τον εξόντωσαν. Επίση επίσης είναι ο, μετά τον θάνατο του Κολοκοτρώνια αναδύεται η μορφή του Ζαχαριά. Έτσι, και ο Ζαχαριά είναι στενά συνδεδεμένο με την οικογένεια Κολοκοτρώνη. Ε, ο Ζαχαριά φτιάχνει την Αρματολική Ομοσπονδία τη Πελοποννήσου, έρχεται σε επαφή με του Αρματολού τη Ρούμελη και προσπαθεί να αλληλογραφεί. Ποιο ήταν πολλά. η κορυφαία μορφή τότε, ο Κατσαντώνη. Στη στερεά Ελλάδα ήταν ο Κατσαντώνη και ο Ανδρίτσο, ο πατέρα του Οδυσσέα. Ναι. Ε, υπάρχουν σημαντικοί αρχοπλαρχηγοί στη Ρούμελη και αυτή η γενιά έτσι, ο Κόλλια Πλαπούτα, α πούμε, ο οποίο επεβίωσε μέχρι το 2021. Αυτό είναι το εντυπωσιακό. Έτσι. πέθανε μέσα στην Ελληνική Επανάσταση. Μόνο αυτή είναι η γενιά που προετοίμασε. που γέννησε τους τους γενιά, το γενιά, το, γενιά των Επαναστατών ναι. του 2021. Θέλω να σα παρακαλώ να μου πείτε δύο πράγματα. Πριν πάμε στη φιλική εταιρεία, να τολμήσουμε και να αγγίξουμε το ζήτημα βέβαια Ποιο ήταν ο ρόλο του Αλίπασά, ήταν ένα σκληρό ε, δυνάστη, θα έλεγα, τη περιοχή που ε, ήταν Πασάς. Πασάς σημαίνει πολιτικοστρατιωτικός διοικητής μιας περιφέρειας. Όμως ποιος ήταν ο ρόλος στην Επανάσταση, για ποιο λόγο φιλοξενούσε όλους τους Έλληνες επαναστάτες στην αυλή του. Κοιτάξτε, ο Αλή Πασάς είχε σύζυγο Ελληνίδα, τη βασιλική κονταξή, η οποία υπενθυμίζει ότι πέθανε με σύνταξη της ελληνικής κυβέρνησης στο Μεσολόγγι. Ε, ο γραμματικό ήταν ο Χρυσόφορο Περεβό. Ο γιατρό ήταν ο Κολέτη στη σωματοφυλακή του υπηρέτησαν ο Καραϊσκάκης και ο Ανδρούτσος. Υπάρχει το ερώτημα, το οποίο δεν έχει απαντηθεί, εάν όλο αυτό το ελληνικό περιβάλλον τον εξώθησε στην αποστασία για να δημιουργήσει τον απόλυτο μηχανισμό αντιπερισπασμού ε, χάρη στον οποίο μπόρεσε να εκδηλωθεί η Ελληνική Επανάσταση. Διότι η αποστασία του Αλή εκδηλώνεται τον Οκτώβριο του 1820 και ο, Αλής, ο Αλή Πασάς φαγιάζεται το Φεβρουάριο του 1822. Δηλαδή έχει προλάβει εντωμεταξύ να εκδηλωθεί η Επανάσταση και να απελευθερωθεί η Τριπολιτσά. Ενώ ο Σουλτάνος υποχρεούται να στείλει στρατεύματα Ευρώ. στα Γιάννενα στον Αλή Πασά και διευκολύνει αυτό την ελληνική ναι, επανάσταση. Και ότι ο Κουρσίτ έρχεται στην Ελλάδα τον Οκτώβριο του 1820, πάει στην Πελοπόννησο ως βαλής του Μοριά και μέρες μετά υποχρεώνεται να εγκαταλείψει την Πελοπόννησο και να πάει στα Γιάννενα όπου παραμένει εγκλωβισμένος 1,5 χρόνο μέχρι να κατοθώσει την εξοδότηση των Αλή Πασά. Αυτό λοιπόν είναι ένα πάρα πολύ σημαντικό γεγονό. Είχε οραματιστεί μια Έλληνο-αλβανική ομοσπονδία, ο Αλυπασά. Δεν πιστεύω αυτά. Όχι. Κοιτάξτε, εγώ διαβάσει πολλέ βιογραφίε του Αλυπασά και έγραφα κτλ. Και Νομίζω ότι ήταν ένα παμπώνυρο καιροσκόπο, πολιτική ε, και στρατιωτική ιδιοφύεια, ε, δεν είχε όμω σταθερό σημείο εκκίνηση. Ε, άλλαζε όπω γύριζε ο άνεμο. Ε, επικοινωνούσε και με τον Απολέοντα, επικοινωνούσε και με του Άγγλου, αλλά και με τον Σουλτάνο φρόντιζε να τα έχει καλά. Κάποια στιγμή έπεσε θύμα των αντιφάσεών του. Δηλαδή, όταν κήρυξε την αποστασία, δεν μπορούσε να κάνει κάτι άλλο εκείνη τη στιγμή. Και δεν μπορούσε να κάνει Και... πίσω μετά. Και δεν μπορούσε να κάνει πίσω Ε, Πάμε λοιπόν στη φιλική εταιρεία. Κοιτάξτε, εδώ υπάρχουν πάρα πολλά ενδιαφέροντα ζητήματα προ διερεύνηση. Θέλω να κάνω μια πολύ σύντομη παρένθεση, κύριε Καλεντερίδη, για να σα πω ότι θεωρώ εντελώ ανεξήγητο το γεγονό, γιατί η ελληνική ιστορική κοινότητα. Δεν ασχολήθηκε στα 200 χρόνια τη Ελληνική Επανάσταση με την έρευνα των αρχείων. Τίποτα. Μόνο δύο ξένοι εξέδωσαν βιβλία για την Επανάσταση. Ο Μπίτον και ο, ε, ε, ο, ο Ρόντερικ Μπίτον, Άγγλος ιστορικό που ασχολείται με τα ελληνικά θέματα. Εντάξει, έχει κανεί ε, τι αντιρρήσει του, αλλά οπωσδήποτε είναι ένα ιστορικό που ασχολήθηκε πάρα πολύ με την Ελληνική Επανάσταση. Εκεί ο Μαζάουερ. Έλληνε. Ελληνικές έρευνες, ελληνικές, ας πούμε, συγγραφή ελλην... κειμένων για από Έλληνες δεν είχαμε. Εκτός από τον Άγγλο που είπατε, υπάρχει κι άλλος Άγγλος, εξεδόθησαν δύο βι... βιβλία. Το ένα είναι η Ενοποίηση της Ελλάδας και ένα άλλο από το Μορφωτικό Ίδρυμα ναι. της Εθνικής Τράπεζας, που διαφεύγει το όνομά του, που κι αυτός στηρίζει όλη του την έρευνα στα ε, αρχεία, του foreign office της εποχής, δηλαδή τις εκθέσεις που έστρωναν οι διπλωμάτες από την Ελλάδα στο, στη Βρετανία. Λοιπόν, για τη φιλική εταιρεία λοιπόν, το μέγα ερώτημα είναι, είναι ποιο είναι ο πραγματικός ιδρυτής της. Ποια είναι η σχέση της με τον Καποδίστρια. Διότι έχει αρχίσει και αλλάζει η εικόνα. Από την αλληλογραφία του Καποδίστρια με την οικογένεια Στούριτσα προκύπτει ότι ήξερε πάρα πολύ καλά ο Καποδίστριας τη φιλική εταιρεία, παρά που προς τον Τζάρο έπαιζε ένα θέατρο. Ε, αλλά διερωτώ με αν θα μπορούσε ποτέ η φιλική εταιρεία να δημιουργηθεί επί ρωσικού εδάφου, ε, να αναπτυχθεί επί ρωσικού εδάφου, πριν πάει, μεταφερθεί στην Κωνσταντινούπολη. Ε, αν ο, ο υψηλάτη. Μα οι έρανοι που γινόντουσαν λοιπόν, σε ανθρώπου που δεν ήταν καν δηλαδή. μη εκεί συγκεντρώθηκαν τεράστια ποσά που εκεί που γίνεται, που σήμερα μένεται ο πόλεμο, ο Δυσσός, ε, και με και η χερσόνα και το Νικολάεφ ήταν περιοχέ όπου υπήρχαν ελληνικά προξενία, ανθυρό ελληνικό πολιτισμό και αυτοί χρηματοδότησαν Εγώ, σε πολύ α, μεγάλο αυτά βαθμό την λειτουργία. Αυτά οπωσδήποτε έγιναν λειτουργή. με την ενοχή. Η ρωσική πολιτική πιστεύω ότι άφησε να εκτυλιχθεί η, η δημιουργία τη φιλική εταιρεία και στην ουσία υπήρξε ευνοϊκή η ρωσική πολιτική προ την επανάσταση μέχρι το καλοκαίρι του 2022. Δηλαδή, το 2022 μεταστρέφεται ο Τσάρο επηρεασμένο από το μέτερι. Αλλά μέχρι τότε. Ε, η Ρωσία υπήρξε φιλικό έδαφος για τις ιδέες της φιλικής εταιρείας. Ε, ενώ ο, πολιτικά με, τους, με τις μεγάλες δυνάμεις ακολουθούσε την πολιτική της εδαφικής ακερότητας της Ταυτόχρονα όμως... Α, α, αυτή ήταν η επίσημη, απλά άφηνε τις μυστικές υπηρεσίες να... Ε, λειτουργήσουν... Έχω ε... την εντύπωση ότι αν μπορέσουμε να βρούμε στα ρωσικά και στα αυστριακά και στα άλλα ξένα αρχεία, το μεγάλο δυνάμιο τη εποχή, ε, τι κινήσει του Καποδίστρια θα, θα εκπλαγούμε από το βαθμό εμπλοκή του στη φιλική εταιρεία που πιστεύω ότι είναι πολύ μεγαλύτερο από ό,τι μέχρι στιγμή έχει αποδειχθεί. Θα, αν έχουμε χρόνο, θα μιλήσουμε για το Καποδίστρια όταν φτάσουμε στην κορύφωση. Να πάμε λοιπόν στο ξέσπασμα τη επα... Επανάσταση. Πώ φτάσαμε σε αυτό το σημείο, ε, Ποιο ήταν ο ρόλο του Αλέξανδρου Υψηλάντη, Πώ παρετήθηκε. Ποιο ήταν ο ρόλο του λοιπόν στην για Επανάσταση. Στην Ελλάδα λοιπόν υπάρχει κάτι πολύ απλό που το αποφεύγουμε να το πούμε. Ο Υψηλάτη ο είναι γόνος ε, βυζαντινής αριστοκρατικής οικογένειας. Ε, τραπεζοντιακής ε, καταγωγής. Πόντι είναι οι ναι. Ψηλάντες. Ε, έχει το σπαθί του παλαιολόγου. Ε, είναι ένας άνθρωπος με, όχι μόνο με έντονη εθνική συνείδηση, αλλά με με το Βυζάντιο. Και η εισβολή του στην Οθωμανική Αυτοκρατορία ε, γίνεται με σκοπό να πάει στην Κωνσταντινούπολη για να, να, την καταλάβει. Και να ανακηρυθεί αυτοκράτορα. Αυτό ήταν ο στόχο του Ιψηλάντη. Κάτι το οποίο κόπηκε αμέσω, δηλαδή πολύ σύντομα, γιατί οι πληθυσμοί τη Βόρεια Βαλκανική δεν τον ακολούθησαν σε ένα μαζικό ξεσηκωμό στο πρότυπο του Ρίγα. Ο στόχο του ήταν να πάει στην Πελοπόννησο. Η Πελοπόννησος η γεωγραφικά και επιχειρησιακά, αλλά και από πλευρά πληθυσμιακή σύνθεση, ήταν κατάλληλη για το ξέσπασμα τη Επανάσταση. Αποκαλύφθηκε και γι' αυτό, για να προλάβει τι εξελίξει, ξέσπασε η Επανάσταση στην Βορτοβλαχία. Αλλά ο τελικό στόχο ήταν να μεταβεί στην Πελοπόννησο. Ακούστε, η επανάσταση στην αρχή είχε πανβαλκανική διάσταση. Δηλαδή, εκδηλώθηκε στη Μικράσια έχουμε ας πούμε εξεγέρσεις στην Κύπρο, στην Κρήτη, στη Μακεδονία. Μέχρι και στο Λίβανο απόπειρα. Λοιπόν, έχουμε στο Λίβανο την απόπειρα που οι Έλληνε. Που πήγανε να ξεσηκώσουν... Δηλαδή, θέλω να πω ότι είχε μια βυζαντινή διάσταση η Ο Ιψηλάντη. Δηλαδή, όλη τη Ρωμιοσύνη. Στρο... Ακριβώ αυτό. Ναι. Ο Ιψηλάντη, λοιπόν, είχε σκοπό να απελευθερώσει το Βυζάντιο και την Κωνσταντινούπολη. Η Πελοπόννησο υπήρξε ας πούμε ένα είδο ε, ε, αντανακλαστική κίνηση προ την κατεύθυνση του Ιψηλάντη. Δηλαδή, ο Ιψηλάντη μπαίνει από το Βορρά, η Πελοπόννησο ε, 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 στερεά κτλ. Ε, ε, εξεγείρεται στον Νότο. Αλλά ο σκοπό δεν ήταν τοπικό. Ήταν παν βυζαντινό, α πούμε. Πανελλήνιο σκοπό. Τώρα, ο Ιψηλάτη δεν μπόρεσε βέβαια να, προχωρήσει προ τον Νότο. Ε, ήρθε ο αδελφό σου στην Ελλάδα και με κάποιο τρόπο εξουδετερώθηκε από εδώ το σύστημα, το πολιτικό τη Πελοποννήσου. Ε, ο Ιψηλάτη. Έφερε στην Ελλάδα ένα τυπογραφείο για να υποστηρίξει την Επανάσταση. Έφερε τα λεφτά τη οικογένεια, η μητέρα του πουλήσε τα πάντα στο τέλο, πέθαναν όλοι οι φτωχοί. Ναι, ναι. Μια πάμπλουτη οικογένεια για τον αγώνα. Κοιτάξτε, είναι οι υψηλάτε είναι μια πολύ περίεργη οικογένεια. Είναι άγιοι, είναι άνθρωποι δηλαδή που δεν έχουν δόλο μέσα τους. Δεν έχουν σκοπιμότητα. Ε, είναι αγνοί, είναι πατριώτες. Ε, δεν μπόρεσαν να παίξουν ρόλο. Ούτε ο Αλέξανδρος... Ούτε ο Δημήτρη. Και δεν του έχει τιμήσει η Ελλάδα, ούτε δεν η τους ιστορία. Βεβαίω δεν του έχει. Κύριε Μιατόπουλε, θέλω, επειδή και η εκπομπή μα λέγεται γεωπολιτικά, ποια ήταν η γεωπολιτική κατάσταση τη αρχέ του 1821, λίγο πριν το ξέσπασμα τη Επανάσταση. Έχουμε τι τρει μεγάλε δυνάμει. Ποιο ήταν ο ρόλο του ή η στάση του απέναντι σε αυτό που ξέσπασε στι 25 Μαρτίου, 17 Μαρτίου, Μπορεί. 25 Κοιτάξτε, Μαρτίου. Η στάση των μεγάλων δυνάμεων απέναντι στην Επανάσταση. Ε, όταν εκρήγνεται η Επανάσταση, η μόνη δύναμη που τη βλέπει με κάποια συμπάθεια, ας πούμε, η αισθανοχή είναι η Ρωσία. Ε, η Γαλλία ακόμα δεν υπάρχει, έχει σύντριβεί ο Ναπολέων, έχουν επανέλθει Βουρβόνοι, η Γαλλία δεν παίζει ακόμα κανένα ρόλο. Ε, η Αγγλία και η Αυστροουγγαρία ε, είναι λησαλέα απέναντι στην Ελληνική Επανάσταση. Ο Μέτερνιχ. Ο Μέτερνιχ στην Αγγλία και ο Κάσελερ στην... Στην Αυστρία και ο... Ο Μέτερνιχ στην Αυστρία και ο Κάσελερ στην Αγγλία. Λοιπόν, ε, η Αγγλία θα μεταστραφεί στο τέλος του 1822. Μετά την επίσκεψη του Χάμιλτον, ε, ο οποίος συνάντησε τον Κολοκοτρώνη και ο Κολοκοτρώνης του είπε ότι εμείς δεν πρόκειται να κάνουμε πίσω, δεν δεχόμαστε διαμεσολάβηση. Η απόρριψη της διαμεσολάβησης των Άγγλων ε, μεταξύ Τούρκων και Ελλήνων από τον Κολοκοτρώνη είναι αυτή που ε, όθησε τους Άγγλους, να καταλάβουν ότι δεν μπορούν να εξαφανίσουν αυτό το φαινόμενο και μπορούν μόνο να το διαχειριστούν. Να το ελέγξουν. Αυτό. Αυτό αναλαμβάνει να κάνει ο Κάνικ. Δηλαδή ο Κάνικ, 22 με 27, έτσι υπουργό εξωτερικών και για λίγου μήνε πρωθυπουργό του 27, είναι ο άνθρωπο που συλλαμβάνει το σχέδιο. Αφού δεν μπορούμε να αποτρέψουμε την επανάσταση, να αφήσουμε να δημιουργηθεί ένα ελληνικό κρατήδιο ελεγχόμενο από την αγγλική πολιτική. Λοιπόν, τώρα οι Ρώσοι ε, αλλάζουν στάση το καλοκαίρι του 22. Ε, ο, ο είχε επηρεάζει τον Τσάρο, ε, τον Τρομοκρατή και ο Τσάρο. Πότε παρετείται. Ε, πότε... Το καλοκαίρι του 22. Παρετείται ο Καποδίστρια. Απομακρύνεται, Απομακρύνεται ευγενικά Αυτό. από... από τη θέση του Υπουργού Εξωτερικών και πλέον η Ρωσία ταυτίζεται με την Αυστογγαρία. Ε, ναι. ε, ο Μέτερνιχ θα παραμείνει λυσαλέο αντίπαλο. Ε, έδωσε, έδωσε, πλοία για τον Αβαρίνο Μέτερνιχ στους Τούρκους, έτσι. Αλλά μετά τον Αβαρίνο υπάρχει μια μεταστροφή και του Μέτερνιχ, ο οποίο λέει ότι επιτέλου πρέπει να τελειώνουμε, γιατί θα την άξει στον αέρα την παγκόσμια ισορροπία η Ελληνική Επανάσταση. Ναι. Και επιτέλου να γίνει ένα ελληνικό κράτο να τελειώνουμε. Κύριε Μελιτόπουλε, σε ποια φάση εκδηλώνεται, ξέρετε, όταν ασχέτω του ποιο είναι ο πραγματικό δανειστή, οι Άγγλοι μα δάνεισαν. Όταν εκδηλώνεται λοιπόν η... η, πρόθεση της Αγγλίας να δανείσει. Δανείζει κάποιον από τον οποίο έχει προσδοκάσει να πάρει πίσω τα λεφτά σου. Άρα, ήδη είχε φανεί Φίλος. ότι θα γίνει το κράτο. Ασφαλώ. Ναι. Πολύ σωστή παρατήρηση. Κοιτάξτε, υπάρχουν δύο κίνητρα. Το ένα κίνητρο είναι ότι η αγγλική πολιτική μέσω των δανείων ήθελε να ελέγξει και ήλεγξε το ας πούμε ιδρυθυσσόμενο ελληνικό κράτο. Και υπάρχει και ένα δεύτερο ενδιαφέρον στοιχείο ότι στο δανεισμό τη Ελληνική Επανάσταση πρωταγωνίστησε το εβραϊκό κεφάλαιο που υπήρχε στην Αγγλία, δηλαδή ε, Χάμπρο και τα λοιπά. Και από πλευράς ε, της, της Ελλά, των επαναστατών, τι, ποιοι τι, ήταν οι πρωταγωνιστές που έκαναν τις επαφές και διαχειρίστηκαν τα χρέη. Ο Λάνδος, ο Κουντουριώτης και τα λοιπά, η ιδραϊκή mm. ηγεσία. Αλλά τι ήθελα να πω για το εβραϊκό κεφάλαιο, ότι οι Εβραίοι είδαν στην Ελληνική Επανάσταση το άνοιγμα μιας πόρτας που θα οδηγούσε και στη δική τους επιστροφή στην Παλαιστίνη. Ναι. Αυτό είναι πάρα πολύ ενδιαφέρον. Και θα σα πω και ένα κάτι που αγνοεί ο κόσμο, ότι ο διερμηνέα που έκανε την διερμηνία μεταξύ Κόντρικτον και Ιμπραήμ ακριβώ την παραμονή τη ναυμαχία του Ναβαρίνου ήταν ο Πίτερ Χάμπρο. Που ήταν τη οικογένεια Χάμπρο που είχε Δηλαδή, ο διερμηνέα ήταν, ήταν εκεί ήταν... για να προκαλέσει ήταν, την ναυμαχία. Ήταν παρόντε. Κύριε Μεριτόπουλε, ποιοι ήταν η καθοριστικοί σταθμοί. Τη Επανάσταση για να φτάσουμε στην ίδρυση του ελληνικού κράτου. Εντάξει, η Τρυπολιτσά. Πρώτη φορά δημιουργείται ελεύθερο ελληνικό εθνικό έδαφο μετά την άλωση. Ε, ο Κολοκοτρώνης συλλαμβάνει την κατάληψη τη Τριπολιτσά. Την, την ιδέα. Την ιδέα από την αρχή τη Επανάσταση. Την επιβάλλει, αρχίζει η σταδιακή περίσφυξη της Τριπολιτσά. Οι Τούρκοι πραγματοποιούν μια προσπάθεια Λύση τη Να σπάσουν τον κλειό. Ναι, το Μάιο, η οποία ε, συντρίβεται στο Βαλτέτσι, η, η, μεγάλη, η πρώτη μεγάλη μάχη. Ε, το Σεπτέμβριο, λοιπόν, απελευθερώνει την Η φρίκη που ακολουθεί την απελευθέρωση τη Τριπολιτισά, δηλαδή η σφαγή των Τούρκων, υπήρξε όμω το καθοριστικό εκείνο φρικαλαίο σημείο που έκανε την ας πούμε, το παγκόσμιο πολιτικό σύνδεσμο τη μεγάλη δυνάμει. Να στραφούν στην επανάσταση, να δουν ότι κάτι συμβαίνει. Γιατί μέχρι τότε δεν το θεωρούσαν κάτι το σοβαρό. Και, ταυτό, και ταυτόχρονα έδωσε και την εντύπωση πλέον στου Έλληνε ότι δεν είναι ανήκητοι η Οθωμανοί. Δεν ανήκει η Οθωμανία. Επίση, ο νεκηφόρο Μοσχόπολο, που έχει ερευνήσει την επανάσταση από τα Οθωμανικά αρχεία, γράφει ότι οι Τούρκοι μετά την Τριπολιτσά περίλθαν σε κατάσταση πανικού. Δηλαδή, ο Σουλτάνο κλείστηκε στο παλάτι του και δεν έβγαινε, έθεσε την Κωνσταντινούπολη σε καθεστώ εκτάκτου ανάγκη. Δηλαδή, έχουμε μια πραγματικά μια πολύ μεγάλη αίσθηση του γεγονότο στην τουρκική κοινή γνώμη. Αυτό βέβαια θα πολλαπλασιαστεί μετά τα δερβενάκια. Για στα δερβενάκια έχουμε για πρώτη φορά το καλοκαίρι του 2022 τη συντριβή στρατιά Οθωμανική Μεγάλη επί Οθωμανικού εδάφου για πρώτη φορά μετά την άλωση. Εδώ να πούμε στου τηλεθεατέ ότι η σημασία τη τριπολιτσάς, τη άλωση τη τριπολιτσάς, τη απελευθέρωση τη Τριπολιτσά. Είναι τεράστια γιατί. Διότι η Τριπολιτσά ήταν η έδρα του Πασά, δηλαδή του πολιτικού και στρατιωτικού διοικητή της περιφέρειας της ε, ε, Πελοποννήσου, ήταν εμπορικό κέντρο, διοικητικό κέντρο, οικονομικό κέντρο και απελευθερώθηκε από τους επαναστάτες. Ενώ δε, ε, όταν λέμε στρατιά, τι εννοούμε. Στρατιά δεν είναι στρατός μόνον. Είναι ένας ολόκληρος μηχανισμός που μπορεί να κάνει πόλεμο. Δηλαδή πίσω από τα μαχόμενα τμήματα υπάρχουν και τμήματα που... Κάνουν και την διοικητική μέρημνα και βοηθούν τα μαχόμενα τμήματα. Όλα αυτά λοιπόν διαλύθηκαν στα Δερβενάκια από τους εξεγερμένους, από ανθρώπους που δεν επέρασαν καμία στρατιωτική σχολή, που δεν είχαν διοικητική μέρημνα, δεν έπαιρναν πουθενά όπλα πυρομαχικά. Πώς έγινε αυτό κύριε Μεριττόπουλε. Κοιτάξτε, ο Κολοκοτρώνης εφάρμοσε στα Δερβενάκια ε, το, την στρατηγική κουτούζοφ. Ο Κουτούζοφ εξουδετερώσε την μεγάλη στρατεία του Ναπολέοντο, η οποία υπερεύαινε το 1 εκατομμύριο στρατιώτε, σχεδόν χωρί να πολεμήσει. Δηλαδή τον άφησε να μπει βαθιά μέσα στη Ρωσία και η στρατεία αυτή εξοντώθηκε από το βαρύ ρωσικό χειμώνα, από την στέρηση τροφίμων που οργάνωσε ο Κουτούζοφ. Λοιπόν, αυτό το δόγμα τη Καμίνη γη, όπω ονομάστηκε, ο Κολοκοτρώνης το γνώριζε από τη θητεία του στον Αγγλικό στρατό στα Επτάνησα. Στη Ζάκυνθο. Ακριβώ. Ναι. Και όταν λοιπόν ο Δράμαλη πέρασε τον ιστιμό και κατέβαινα με αυτό το τεράστιο στράτευμα, είχε τρία κανόνια ο Δράμαλη. Είχε 600 καμίλε. Είχε 25.000 υπή. Ήταν τεράστιο στράτευμα. Λοιπόν, όταν όλοι έπαθαν πανικό και η κυβέρνηση, το εκτελεστικό, μπήκε σε καράβια και ανοίχθηκε στον αργολικό, και όταν ο Μιχάλης είπε του κολογωτρόν, Εγώ δεν έρχομαι ε, να σε βοηθήσω. πιάσε εσύ τα βουνά να να κοιτάς ας πούμε, το δράμα να περνάει, ο Κολοκοτρώνης στρατολόγησε ας πούμε, αγρότες από την Αργολίδα για την Κορινθία, τους εκπαίδευσε εκ του προχείρου, έκαψε όλα τα σπαρτά και δηλητηρία στα πηγάδια κτλ. Ο Δράμαλης εγκλωβίστηκε στο Άργος και αναγκάστηκε να επιστρέψει στην Κόνηθο για να ανεφοδιαστεί και στην επιστροφή. Ο Κολοκοτρώνης μπήκε στην ψυχολογία του, όπως ο σκακιστής πρέπει να μπει στην ψυχολογία του αντιπάλου για να τον κερδίσει και κατάλαβε ότι ο δεν θα πήγαινε από τον κανονικό δρόμο του αγιονορίου, αλλά θα έπαιρνε το στενό, δύσβατο, αλλά πιο σύντομο δρόμο των Δερβενακίων και του έστεισε εκεί τη θανάσιμη παγίδα. Έτσι. Είχε, μήπως είχε και πληροφορίες. Πιθανόν. δεν το έχω δει εγώ αυτό πουθενά. Ναι. Δεν το έχω δει. Μπορεί και Και; κοιτάξτε, αυτό που έγινε στα Δερβενάκια είναι ότι εγκλωβίστηκε μια τεράστια στρατιά σε ένα στενό που αν πάτε και το δείτε, εγώ έχω κάνει κάτωψη πολλέ φορέ, Αδερβενάκη. Έχω πάει, βέβαια. Λοιπόν, δεύτε. χωράνε, ξέρω εγώ, δύο-τρει άνθρωποι να περπατάνε στη σειρά. Δηλαδή είναι πάρα πολύ στενό το μέρο. Εκεί λοιπόν εγκλωβίστηκε η στρατιά και όταν μπήκε και η οπισθοφυλακή μέσα, ε, έγινε τεχνικά το εξή. Ο Κολοκοδρόνη διέταξε την επίθεση από τι δύο όχθε των Δερμενακίων. Ε, και τι κάνανε, πυροβολούσαν τα, τα κυβότια με μπαρούτι που είχαν καμίλε στην πλάτη του. Αυτό Οδηγούσε τι Καμίλε να πάθουν αμόκ και όταν πάθει αμόκ μια Καμίλα. Πατάει του πάντε. Καταλαβαίνετε το τι γίνεται. Λοιπόν, ε, τέλο πάντων, εξελίχθηκε ταχύτατα σε σφαγή τον πανικόβιλ των Τούρκων. Αλλά στη φάση αυτή λοιπόν γίνεται το εξή. Το οποίο λίγοι το έχουν ας πούμε, διαπιστώσει ότι ο δράμαλη διατάσσει οπισθοχώρηση. Αλλά καθώ η στρατεία οπισθοχωρεί για να ξαναβγεί στην Τύρινθα, η εμπροστοφυλακή αποκόπτεται και αναγκάζεται να, να φύγει μπροστά για να βγει στην uh, κοιλάδα τη Κορίνθου και σφαγιάζεται από τον Νικηταρά το βράδυ τη 26 Η Ιουλίου στον Άγιο Σώστη. Η, η, η υπόλοιπη στρατεία βγαίνει πίσω, κατακρεούργημενη βέβαια, και στις 28 ο Δράμαλης επιχειρεί πλέον να φύγει για δεύτερη φορά από τον κανονικό δρόμο του Αγιονορίου. για να πάει στην Κόρυνθο και στο στενό μεταξύ οροπέδιο Στεφάνη και Αγιονόρη Υφίσταται την καταιγιστική επίθεση νικηταρά, φλέσα, πλαπούτα κτλ. Και εκεί συμβαίνει ένα περιστατικό που το γράφει ο Γκόρντον, ο φιλέλληνα γιατρό, στα απομονεύματά του, ότι ο δράμα τη εχμαλωτίζεται, δηλαδή περικυκλώνεται, όπου του παίρνουν το καφτάνι, του παίρνουν το για γιαταγάνι, τον ξυλώνουν, του, του παίρνουν το άλογο και τον περιπέζουν, τον φτύνουν, τον εξεφτελίζουν και τον αφήνουν να φύγει. Και ο δράμα λιστάνει στην κόρη του γράφει ο Τρικούπης, τα, παίζει... Χωρίς, ναι, και πέθανε από... Αυτή. Έπαθε σοκ και πέθανε. Στην ουσία αυτοκτόνησε ή αποκατάθλιψε. Ούστε, αυτός κατέρευσε και πέθανε. Αυτός που αυτοκτόνησε είναι ο Χουρσίτς τη Όταν έμαθε τα νέα, ήπιε κόνιο. Γιατί δεν άντεχε... Ήταν ο γενικός αρχιστράτηγος, δεν άντεχε να φανιστεί στον Σουλτάνο και να του πει ότι έχασε τους επειδή ο άνθρωπος αυτός, ο Θεόδωρος Κολοκοτρώνης, είναι μια στρατιωτική ιδιοφία, εγώ και ως στρατιωτικός έχω διαβάσει όλα αυτά που λέτε και τις στρατιωτικές πτυχές, πήγα επί τόπου, είδα τις μάχες. Αυτός ο άνθρωπος τιμάται ε, κάποια στιγμή, η ιστορία κάποιου ανθρώπου έχει κάνει μέγας. Μέγας Αλέξανδρος, μέγας Ναπολέων, ο μέγας ο, ε, βασιλιάς του πόντου ο Μηθριδάτης, ο Ευπάτορ, ο Κολοκοτρώνης όχι μόνο δεν ονομάστηκε Μέγας, αλλά υφίσταται και έναν ένα παραγκονισμό θα έλεγα. Δεν έχουν δοθεί μεγάλες πλατείες, μεγάλοι δρόμοι. Ποιο είναι ο λόγος κύριε Μελετόπου. Θα σας πω. Καταρχά, χωρί κολοκοτρόνη θα είχαμε δεν επανάσταση. Υπήρχε. Δεν, θα επιτύχανε η επανάσταση χωρί τον κολοκοτρόνη. Είναι βέβαιο αυτό. Κοιτάξτε, ο κολοκοτρόνη, ο άνθρωπο ο οποίο συνέτριψε μια αυτοκρατορία που εκτινόταν από το Δούναβι μέχρι τον Ήλο, ο άνθρωπο επί του οποίου έφαγαν τα μούτρα του οι κορυφαίοι στρατηγοί τη Οδομανική η οι οποίοι ήταν ικανότατοι, μην διανοηθεί κανεί να υποτιμήσει την έννοια Χουρσίτ, Κιουταχή, Δράμα, Λυσσίμπραϊμ, αυτοί όλοι συνετρίβησαν πάνω στον κολοκόνι. Ο άνθρωπο αυτό είναι εγκατεστημένο στην ελληνική συλλογική συνείδηση ω ο σκληρό πυρήνα, α πούμε, τη ελληνική ιστορία, ο εκφραστή τη ελευθερία μα. Δηλαδή, ο ελληνικό λαό τον έχει πλήρω. Ε, κατατάξει κατά τάξη εν σκηνές Αγίων. Ο λαός. Το πολιτικό σύστημα που διαμόρφωσε ο Μαυροκορδάτος μετά τη δολοφονία του Καποδίστρια ε, κατεδίωξε τον Κολογοτρώνη, προσπάθησε να τον σκοτώσει, τον καταδίκασε σε θάνατο, τον έκλεισε σε μια φρικαλία ηρκτή στο Ναύπλιο, στο Παλαμίδι. Ε, και στη συνέχεια, ας πούμε, στην ουσία σήμερα, τι έγινε στα 200 χρόνια από την Επανάσταση, ε, βγήκαν ιστορικοί. Ο οποίο. Ε, Συγγνώμη, ε. εδώ θα μου επιτρέψετε. Κάποιο ιστορικό. Δηλαδή η εκπομπή δεν είναι για να στοχοποιεί ανθρώπου, Έγραψε περιπεκτικά ότι ο κολοκοτρόνη έτρωγε μπουγάτσα στο βουνό. Το μπουγάτσα πήγαν. είναι ψωμί άζυμο. Ναι, ναι. Δεν είναι η μπουγάτσα που τρώμε τώρα, αυτά που γίνεται και στην πατρίδα μου στι Είναι το άζυμο ψωμί ναι, ναι. που υποχρεωτικά το έκαναν οι αντάρτες, διότι δεν μπορούσε να διατηρηθεί. Το άζυμο διατηρείται για μήνε. Αυτό λοιπόν πήγαν μέσω αυτού που υπάρχει κάποτε έτρωγε να γελιοποιήσουν τον κολοκοτρόνη. Να το γελιοποιήθηκαν μόνοι του. Επίση, ακούω ας πούμε, ότι ο κολοκοτρόνη ήταν ιδιωτελή, ότι ξέρω, έκανε πιάτη κοτρά. Σοβαρό μιλάμε. Ο άνθρωπο που έδωσε στην επανάσταση το παιδί του, που φυλακίστηκε, που αρχιστράτευσε δύο φορέ και, και τι δύο έσωσε την επανάσταση από την καταστροφή. Ε, είμαστε σε θέση να ασκούμε οποιαδήποτε τέτοιου τύπου κριτική στον κολοκοτρόνη. Πάμε λοιπόν στην πρώτη φυλάκιση του κολοκοτρόνη. Το 24, στην Ναι. Κοιτάξτε, ε, θα σας πω τι έγινε. Μετά τα Δερβενάκια και κυρίως μετά την απελευθέρωση του Ναυπλίου το Δεκέμβριο του 2022, ε, δημιουργείται πλέον μία εικόνα ε, στους φαναριώτες, σε μία μερίδα των προεστών, ότι οδεύουμε προς γκοβέρνο μιλιτάρε, έτσι το λέγανε. Ότι δηλαδή ο Κολοκοτρώνης έχει απεκτήσει τόσο μεγάλο κύρος, που, θα γίνει δικτάτορα. Ο Κολογόνο δεν έχει σημειωτέων καμία τέτοια πρόθεση. Αρχίζει λοιπόν μια διαδικασία προσπάθεια αποδόμηση του. Στο άστρο, στην, στο άστρο του αφαιρούν την στρατηγία, αρχέ του 23. Έτσι, ο Κολογοντρόνη μένει εντωμεταξύ εντελώ ε, απαθή και ήσυχο. Και ήσυχος. Διότι στηρίζεται στι δυνάμει του. Ω συνέχεια λοιπόν, ακολουθεί η δολοφονία του παιδιού του ε, το φθινόπωρο του 24. Ε, Αρχέ του 25 τον φυλακίζουν, αν είναι ποτέ δυνατόν, και με διάφορα γελία προσχήματα. Και όταν έρχεται ο Ιμπραήμ και κάνει το πρώτο blitzkrieg, α πούμε, που συντρίβει τα πάντα στι φακτηρίε, στα κρεμίδια, στο μανιάκι, τότε βγάζουν άρον-άρον τον Κολοκοτρώνη τον ξανακάνουν αρχιστράτηγο και ο άνθρωπο αυτό, χωρί να πει τίποτα, χωρί να διαμαρτυρηθεί, χωρί να εκδικηθεί κανέναν, έτσι κτλ., κάνει τη δουλειά του. Κύριε Μερετόπουλε, συγγνώμη. Ε δεν, θε, δε, δεν, δώσαμε, δεν, δώσαμε, απάντηση στο ερώτημα γιατί μέχρι σήμερα ο Κολοκοτρώνης είναι παραγωνισμένος. Όχι στη συνείδηση του ελληνικού λαού, εννοώ με πρακτικούς τρόπους, μεγάλες πλατείες, μεγάλοι δρόμοι, αεροδρόμια, ο Κολοκοτρώνης είναι παραγωνισμένος. Εν πάση περιπτώσει, πάμε τώρα στον Ιμπραήμ. Εκεί υπάρχει ένας μύθος που μπορώ να σας πω ένα πολύ μεγάλο μέρο των Ελλήνων, μπορεί να λέει και πάνω από το 90%, yes. θεωρεί ότι ο Ιμπράιμ ήρθε και διέλυσε την Επανάσταση και ότι αν δεν γινόταν η ναυμαχία του Ναβαρίνου, δεν θα είχαμε ελληνικό κράτο. Και μάλιστα, κορυφαίο Έλληνα πολιτικό και διανοητή, σε παρουσίαση βιβλίου, στην ουσία είπε. Τι θέλετε ανεξαρτησία, χωρίς τους, γιατί ε, στυλιτεύετε την πολιτική των ξένων έντε της Ελλάδας και τώρα, χωρίς τους ξένους δεν θα είχαμε κράτος, χωρίς την αυαχία του Ναυαρίνου. Τι συμβαίνει εδώ πέρα, μήπως αυτό είναι και ένα άλλο για να ε, περνάει εύκολα η εθελοδουλία στη σύγχρονη Ελλάδα. Ε, ας ξεκινήσουμε με μια παρατήρηση του Ρόντερικ Μπίτον, ο οποίος είπε ότι και χωρίς τον Ναβαρίνο, θα έχει δημιουργηθεί ένα, ένα ελεύθερο κράτος στην Πελοπόννησο. Πρώτη παρατήρηση. Δεύτερη παρατήρηση. Η απεικιοκρατία στην Ελλάδα, η αγγλογαλλορωσική προστασία, η επιβολή δύο δυναστιών ξένων, ακόμα και τα μνημόνια της προηγούμενης δεκαετίας, επεβλήθησαν επευλήθησαν χάρη σε μια εσωτερική ψυχική αποδοχή της ξένης εξάρτησης για της απεικιοκρατίας από τον ελληνικό λαό. Αυτή η αποδοχή ότι είμαστε κατά ανάγκη υπο, ας πούμε, ε, υποχρεωμένοι να δεχόμαστε τις επιταγές των μεγάλων δυνάμεων, στηρίζεται σε ένα ψυχικό θεμέλιο που είναι η πεποίθηση ότι δεν μπορέσαμε να ελευθερωθούμε μόνοι μας και ότι μας απελευθέρωσαν οι μεγάλες δυνάμεις στο Ναβαρίνο. Είμαστε προτεκτοράτο όταν ιδρύθηκε το ελληνικό κράτος. Κοιτάξτε, μετά τη δολοφονία του Καποδίστρια είμαστε προτεκτοράτο. Είμαστε προτεκτοράτο. Και εξακολουθούμε να είμαστε. Πάμε στον Ιμπραήμ και στο Ναβαρίνο. Λοιπόν, κοιτάξτε, ε, Διαβάστε το ο, Ιμπραήμ, ο Ιμπραήμ είχε στρατιωτικέ επιτυχίε, αλλά Ωραία. δεν αποτελείωσε την επανάσταση. Μω, κοιτάξτε, ο Ιμπραήμ το πρώτο πεντάμινο μέχρι τον Ιούνιο έκανε ένα επιτυχημένο Blitzkrieg και ραβνοβόλο πόλεμο. Αλλά τον Ιούνιο συνετρίβη στου Μήλου και απέτυχε να καταλάβει τον Άφλιο. Ε, το καλοκαίρι τη ίδια χρονιά απέτυχε δύο φορέ να καταλάβει τη Μάνη, στη Βέργα και στο Βυρό. Και την επόμενη χρονιά το τον, Αύγουστο του 26 επεχείρησε με μεγάλη στρατιωτική δύναμη 10.000 ανδρών και κανόνια να κατέβει από τη Σπάρτη για να καταλάβει τη Μάνη και στον Πολυάραβο υπέστη μια συντριβή που εγώ τη θεωρώ αντίστοιχη των Δερβενακίων 1050 μανιάτες τον συνέτριψαν με επικεφαλής δεν υπάρχει επικεφαλή εκεί, δεν υπάρχει κολοκοτρόνη. Υπάρχουνε... Ήταν ένα ομοσπονδιακό η σύστημα. Η τοπική. Ένα στρατιωτικό ναι. έχει γράψει μια καταπληκτική περιγραφή Καρακατσόνη. Δεν υπάρχει το βιβλίο αυτό. Υπάρχει μόνο σε παλαιό. Να το βρούμε ναι, κύριε, και να το εκδώσουμε. Η μάχη στον Πολυάραβο. Καταπληκτικό. Το έχω το, το, το βιβλίο. Να μου το δώσετε, να το επανεκδώσουμε. Στρατηγό που πολέμησε στη Μικρά Ασία, από τη Μάνη. Θα σα το δώσω βέβαια. Ναι, ναι. Ο οποίο περιγράφει πώ οι Μανιάτε έφτιαξαν τρει γραμμέ αμήνη. Ε, ο κάθε οπλαρχηγό είχε το δικό του ας πούμε, σώμα και ο Ιμπραήμ προσπάθησε τρει φορέ να καταλάβει την περιοχή. Απέτυχε και την τρίτη φορά κινδύνευσε να σκοτωθεί ο ίδιο γιατί μια ομάδα μανιατών έφτασε στο σημείο που βρισκόταν και φτάσαν τον πυροβόλησαν στο στήθο και σώθηκε διότι πέσανε μπροστά κάποιοι σωματοφύλακε του. Και τα μάζεψε άρον-άρον και έφυγε και δεν έκανε πλέον καμία απόπειρα. Λοιπόν, ήταν... ο Ιμπραήμ απέτυχε, κύριε Γκαλέτα. Ήταν, Καλεντίνη. και... ήταν και η το του από του Ντρέδε. Λοιπόν, ακούστε, στα σουλημοχώρια. Στα σουλημοχώρια. Ιτήθηκε στο... στο μεγάλο σπήλαιο. Εάν διαβάσετε την ιστορία του ελληνικού έθνου, το Βακαλόπουλο, θα σα λέω κλασικέ ιστορίε. Τον Τρικούπι. Πάμε, πάμε στο Ναβαρίνο. Πάμε στο Ναβαρίνο. Είδε ήδη το ένα ψέμα έχει καταρριφθεί. Το έχετε καταρρύψει. Πάμε στο Ναβαρίνο. Ότι, με συγχωρείτε. Να, να πω κάτι ακόμα. Δεν μπόρεσε να καταλάβει τον άφλιο. Δεν κατέλαβε τι μάνη. Έφαγε τα μούτρα του στην τζακονιά. Ε, δεν μπόρεσε να συλλάβει τον κολοκοτρόνη και να τον εξοντώσει. Δεν μπόρεσε να εμπεδώσει το προσκύνημα. και δεν μπόρεσε να καταλάβει μια μικρή έκταση από την Πελοπόννησο. Το ονομάζω Βιετνάμ. Πάμε στο Ναβαρίνο. Λοιπόν, το Ναβαρίνο, κοιτάξτε. Ενώ ήταν ήδη λοιπόν. περιπέουσα η εκστρατεία του Ιμπραήμ, έχουμε το Ναβαρίνο. Λοιπόν, το Ναβαρίνο δεν έγινε για να ελευθερωθεί η Ελλάδα. Το Ναβερίνο έγινε πρώτον, διότι οι μεγάλες δυνάμεις δεν ήθελαν ο Μοχά Μετάλλη να κυριαρχήσει στην Οθωμανική Αυτοκρατορία. Ο Μοχά Μετάλλη, ο Αλβανός κυβερνήτης της Αιγύπτου, έχει καταλάβει τη Λιβύη... Γεννημένος στον Ικηβόρο Δράμας και αμέρι... στρατηγικό στρατιωτικός αιγέτης πρώτα της Καβάλας και μετά της Αιγύπτου. Λοιπόν, ο άνθρωπος αυτός είχε φτιάξει ένα κράτος εν κράτη. Είχε στρατολογήσει αξιωματικού του μεγάλου Ναπολέοντο ανέργου και πολλού Έλληνε στο πολεμικό του ναυτικό. Είχε μόνο Έλληνε. Στο Ναβαρίνο πολέμησαν, όπω ξέρετε, πολλοί Έλληνε. Λοιπόν, και από την πλευρά των. Λοιπόν, ήτανε, είχε καταλάβει τη Λιβύη, το Σουδάν, τη Σαουδική Αραβία και τη Συρία. Είχε εκπεφρασμένο ας πούμε, στόχο να καταλάβει την Κωνσταντινούπολη και στέλνει τον Ιμπραήμ στην Ελλάδα για να καταλάβει, καταστήλει την Επανάσταση και στη συνέχεια να κινηθεί, να προς, την κινηθεί προς την Κωνσταντινούπολη. Προς την Κωνσταντινούπολη. Αυτό είναι πλήρω τεκμηριωμένο. Διότι λοιπόν, το έκανε μετά από μερικά χρόνια. Το 1831, λοιπόν, τον σταμάτησαν στην Προύσα. Στο Εσκή σε και Άγλοι, στην Προύσα. Άγγλοι, Γάλλοι, ναι. Ρώσοι, δηλαδή η ίδια σύνθεση του Ναβαρίνου. Ξαναγίνεται μετά από τέσσερα χρόνια ναι. που μα φωτίζει τι έγινε στο Ναβαρίνο. Άρα καταρρίφθηκε γι' αυτό. Υπάρχει Πάμε. και μια άλλη όμω αιτία για το Ναβαρίνο. Την οποία θέλω να προσθέσω. Βεβαίω. Το Ναβαρίνο ε, ήταν μια ναυμαχία η οποία εξαφάνισε την ναυτική ισχύ του Μοχάμε και τον κατέστησε έρμεο του Αγγλικού στόλου. Πράγματι λοιπόν το 1841 ο Μοχά ανακύριξε ανακήρυξε την Αίγυπτο ανεξάρτητη υπό αγγλική προστασία και αρχίζει η διαδικασία διάνοιξη της διόργας του Σουέζ και με αποτέλεσμα οι Άγγλοι ναι. να κατασκευάσουν την οδό Γεβραλτάρ-Μάλτα-Κύπρο-Σουέζ ε, με την οποία συντόμευσαν το δρόμο για τις Ινδίες για για τις κατά τα δύο τρίτα. Αυτό που βλέπουμε τώρα λοιπόν με την Ερυθρά Θάλασσα και Α, με την Σκούθη να ακριβώς. γίνεται να επιμικίνεται η μεταφορά προϊόντων μέσω του ακροτηρίου της, της Καλής Ελπίδας το είχαν ε, πετύχει με την ε, χάραξη, την ίδρυση της ε, Διόργας του ΣΟΕΖ Εμπάστοτε, ε, ε, για τον Κολοκοτρώνη είπαμε, για την, ε, τον Αβαρίνο και τον Ιμπραήμ είπαμε να πάμε στον Καποδίστρια Τι εστί Καποδίστριας Ο Καποδίστριας Ούτε για τον Καποδίστρια ναι. έχουμε δει δρόμου, ναι, ναι. ούτε για τον Καποδίστρια έχουμε δει πλατείε, ούτε τιμέ. Τι συμβαίνει και με αυτή την κοιτάξτε, υπόθεση. Ο Καποδίστρια, κοιτάξτε, και ο Κολοκοτρόνη και ο Καποδίστρια είναι τα αντιπαραδείγματα για το ελληνικό πολιτικό σύστημα. Εκτό των άλλων, ο Καποδίστρια δεν αμήφθηκε ποτέ και από το ελληνικό κράτο. είναι Δηλαδή δεν πήρε αμοιβή ούτε μία δραχμή τη εποχή. Ήταν άνθρωποι που προσέφεραν τον εαυτό του παρανάλωμα. Λοιπόν, ο Καποδίστρια έχει παίξει ένα πολύ σημαντικό ρόλο πριν την Επανάσταση. Ω Υπουργό Εξωτερικών τη Ρωσία, προωθεί την, ε, ας πούμε, τη δημιουργία μια φιλελεύθερη Ευρώπη σε αντίστοιξη προ το Μέτερνιχ, ο οποίο προωθεί Ήταν την... ο, ε. ο μεγάλο αντίπαλο του Μέτερνιχ. Ο Μέτερνιχ θέλει απολυταρχία, ο Καποδίστρια θέλει ένα πιο φιλελεύθερο καθεστώ, γιατί μέσα σε αυτό το καθεστώ μπορούσε να ευδοκιμήσει η ελληνική ανεξαρτησία. Αυτό. Ναι. Λοιπόν, είναι ο άνθρωπο που έσωσε τη Γαλλία από το διαμελισμό που τη επεφύλασε ο Μέτερνιχ. Είναι ο άνθρωπο που έκανε την Ελβετία ουδέτερη και συνομοσποδ... συνομοσπονδία. συνομοσπονδία. Και είναι ο άνθρωπο που παρεμβαίνει στην Ιερά Συμμαχία ως Υπουργός Εξωτερικών της Ρωσίας και εμποδίζει το Μέτερνιχ το Μάιο του 1821 να βοηθήσει την Τουρκία στην καταστολή της Ελληνικής Επανάστασης. Βάζει βέτο. Αυτή είναι τεράστια σύμβολη. Ίσως η μεγαλύτερη από όλε. Στη συνέχεια πηγαίνει στην Ελβετία όταν ο Τσάρο τον απολύει. Καταρχά να πούμε ότι ήταν η κορυφαία θέση που ε, κατέλαβε Έλλην σε μεγάλη δύναμη από τότε που γνωρίζουμε ιστορία. Υπουργό Εξωτερικών μια υπερδύναμη. Παγκόσμια υπερδύναμη. Λοιπόν, μετά ε, πήγε στην Ελβετία και έφτιαξε το φιλελληνικό κομιτάτο μαζί με τον Εινάρδο. Μην ξεχνάμε ότι ο Εινάρδο έβαλε τα λεφτά για να γίνει Εθνική Τράπεζα, έτσι. Λοιπόν, άρα δημιούργησε ένα δίκτυο φιλελληνικό σε όλο τον κόσμο και τελικώ έρχεται στην Ελλάδα. Θέλω να πω κάτι που ουδή το τονίζει. Ο Καπούδη εξελέγει κυβερνήτη πριν τον Αβαρίνο. Με, την, με τη σύμφωνη γνώμη των Άγγλων. Θέλω να πω ότι επομένω βλέπουμε ότι είχε αποφασιστεί. Είχε κρυθεί, είχε κρυθεί η το ίδρυση θέμα. του ελληνικού κράτου. Είχε κρυθεί το θέμα. Μάλιστα. Έτσι. Το Ναβαρίνο δεν ελευθέρωσε την Ελλάδα. Το Ναβαρίνο έγινε τον Οκτώβριο του 27, ακολούθησε ο Γαλλοτουρκικό πόλεμο του καλοκαιριού του 28 με το Μαζόν, ακολούθησε ο Ρώσο-Τουρκικό πόλεμο με την Καλοκαίρι, 28, φθινόπωρο 29. Συνεχίζεται η Ελληνική Επανάσταση μέχρι το τέλος του 29 για να φτάσουμε 2,5 χρόνια μετά τον Αβαρίνο στη συνθήκη του Λονδίνου το Φεβρουάριο του 30. Επομένως, το Αβαρίνο δεν είναι το γεγονός εκείνο το οποίο έφερε την Ελληνική Ανεξαρτησία. Καποδίστρια. Έρχεται στην Ελλάδα. Λοιπόν, ο Καποδίστρια είχε σκοπό να κάνει την Ελλάδα κράτος. ανεξάρτητο κράτο. Κανονικό κράτο. Κανονικό κράτο. Ναι. Και γι' αυτό δολοφονήθηκε, γιατί δεν έπρεπε. Εάν διαβάσετε. Υπάρχει μια μεγάλη φιλολογία. Ποιο κότο ο Καποδίστρια, αν ήταν οι μεγάλε δυνάμει πίσω από του δολοφόνου. Αν διαβάσετε, α πούμε, την περίοδο, την τελευταία Καποδίστριακή περίοδο, θα δείτε ότι ανοιχτά μιλούσαν για την ανάγκη εξόντωσή του. Και, και οι Άγγλοι και οι Γάλλοι. Και οι Έλληνε. Και ένα μέρο των Ελλήνων. Λέω κουντουριώτη κτλ. Δηλαδή οι άνθρωποι αυτοί θέλουν να τον εξοντώσουν. Δεν το κρύβουν. Δεν έχουμε στοιχεία για το τι έγινε ακριβώ στη δολοφονία του. Ξέρουμε ότι το σκότωσαν Μαύρο Μιχαλέη. Αλλά υπάρχουν ανοιχτέ συζητήσει, δημόσιε, άρθρα κτλ. που ζητούν την εξόντωσή του. Κύριε Μελετόπουλε, ε, υπάρχει μία. Α, δεν είναι εφήμη, το βλέπουμε γραμμένο, αλλά δεν ξέρω αν είναι ιστορικά τεκμηριωμένο ότι ο φάκελο Καποδίστρια στο Αγγλικό Υπουργείο Εξωτερικών, στο Foreign Office, είναι ακόμα κλειστό. Αληθεύει αυτό. Κοιτάξτε, το γνωρίζετε. Θα σα πω. Δεν ξέρω αν υπάρχει φάκελο Καποδίστρια. Μα είναι δυνατόν να μην υπάρχει. Ήταν εκεί. Θα σα πω. Ε, νομίζω, και οι Άγγλοι οι μεγάλες, και οι Γάλλοι. Οι μεγάλες δυνάμει δεν αποκαλύπτουν ποτέ την πολιτική του σε τέτοια θέματα. Και, δε, και αν υπάρχει λοιπόν φάκελο Καποδίστρια, αν υπάρχει, που δεν έχει δει κάποιος, κάποιο κάποιο φάκελο που να λέει καποδίστρε απ' έξω. Αλλά αν υπάρχει λοιπόν, δεν θα ανοίξει ποτέ. Αυτή είναι η γνώμη μου. Δεν θα το μάθουμε ποτέ. Ε, φτάσαμε στο τέλο τη εκπομπής και με Αφού σα ευχαριστήσω για την ευγενή καλοσύνη Άμελιο. που είχατε να έρθετε στην εκπομπή. Ξέρετε, ένα κράτος και ένα έθνος για να επιβιώσει, πρέπει να τιμά και του ήρωές του. Εδώ στην Ελλάδα. Έχουμε πει δύο παραδείγματα, ο Κολοκοτρώνης και ο, ο ε, Καποδίστρες, αλλά και οι Υψηλάντες δεν απολαμβάνουν τον τιμών που δικαιούνται από το έργο τους για την ίδρυση αυτού του κράτους. Όχι μόνο δεν απολαμβάνουν, όμως έστω και αυτά τα λιγοστά μνημεία που έγιναν για του ήρωες αυτούς και για άλλους ήρωες, βεβηλώνονται και βανδαλίζονται, μάλιστα με συνθήματα, τα οποία κάνουν την Τουρκία να χαίρεται. Δεν ξέρω ποιο και τι. Ένα κράτο λοιπόν που δεν μπορεί καταρχά να τιμά του ήρωέ του. Και έστω με τον τρόπο αυτόν τον που του τιμά, δεν μπορεί να προστατέψει τα μνημεία του. Δικαιούται να ελπίζει ότι θα συνεχίζει να υπάρχει τι επόμενε δεκαετίες και του επόμενου αιώνε. Ακούστε, πιστεύω ότι η μεγάλη πλειοψηφία του ελληνικού λαού γνωρίζει πάρα πολύ καλά τι οφείλει ο Κολοκοτρόνη και τι οφείλει ο Καπουδίστρια. Υπάρχει όμως ένα βδεληρό κίνημα που δημιουργήθηκε τις τελευταίες δύο δεκαετίες, το κίνημα του εθνομιδενισμού, το οποίο συμπεριλαμβάνει μια αριθμητικά ελάχιστη ομάδα ας πούμε, ανθρώπων που έχουν δημόσιο λόγο, να το πω έτσι γενικά, οι οποίοι προσπαθούν να μαυρώσουν το 21, να μαυρώσουν τον Καποδίσια και τον Κολοκοτρώνη, να μαυρώσουν του ήρωες, να μαυρώσουν την έννοια του έθνους, την έννοια του ηρωισμού, του αγώνα, την έννοια του πατριωτισμού, του το το αγώνα, του αγωνίζεστε. Αυτοί οι άνθρωποι, των οποίων τα κίνητρα δεν γνωρίζω, ε, παίζουν ένα ρόλο τον οποίο θα χαρακτήριζα ε, ρόλο προδοσίας. Και ευτυχώς αποκαλύφθηκε ο ρόλος τους στην επέτειο των 200 ετών, απομονώθηκαν, ε, χαρακτηρίστηκαν ε, και επομένως, κατά κάποιο τρόπο, αυτοεξουδετερώθηκαν με τις ίδιες τους τις Πιστεύω ειλικρινά ότι το... η τεράστια πλειοψηφία του ελληνικού λέει δεν συμμερίζεται αυτά τα πράγματα. Λοιπόν, κύριε Μελετόπουλε, σας ευχαριστώ πολύ. Και εγώ σας ευχαριστώ. Κυρίες και κύριοι, άλλη μια εκπομπή έφτασε στο τέλος της. Η εκπομπή θα προβάλλεται την παραμονή της 25ης Μαρτίου. Χρόνια πολλά, δόξα και τιμή στους ήρωες που αγωνίστηκαν και έδωσαν τη ζωή τους, ό,τι είχαν και δεν είχαν για τη δημιουργία αυτού του κράτους, για την απελευθέρωση του γένους και τη δημιουργία του ελληνικού κράτους. να είστε όλοι και όλες καλά, χρόνια πολλά, γεια σας.